Είμαι στον κήπο των ηρώων, στο Μεσολόγγι. Τι να πει κανένας εδώ, παρά μόνο να γονατίσει μπροστά σε όλους αυτούς τους ήρωες και τους αγωνιστές που 200 χρόνια πριν έβρεσης, κλείνουμε 200 χρόνια από τότε που ελευθερώθηκε ο τόπος μας απέναντι σε ένα ζυγό που κράτησε 400 χρόνια για την Νότια Ελλάδα και 500 χρόνια για μας τους Βορειοελλαδίτες. 500 ολόκληρα χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι και κατάφεραν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας να κρατήσουν μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά τους τα ιερά και τα όσια του γένους μας, την παράδοσή μας, τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα, την αγάπη για την πατρίδα και να την κουβαλήσουν από τα τότε και να τη φτάσουν στο σήμερα. Ένα σήμερα που καλούμαστε κι εμείς να γευτούμε τα ιδανικά και να μάθουμε τον πολιτισμό και την ιστορία και να τα ζήσουμε, αλλά και να τα κουβαλήσουμε. Να τα κουβαλήσουμε στις επόμενες γενιές. Άραγε, τα ξέρουμε. Ξέρουμε την ιστορία. Τα τιμάμε. Τα σκεφτόμαστε. Τα αγαπάμε. Νοιαζόμαστε, μωρέ, για αυτή την πατρίδα. Ή νοιαζόμαστε για το συμφέρον μας ο καθένας. Γιατί αν νοιαζόμαστε για το συμφέρον μας, τότε τζάμπα τα γιορτάζουμε. Τζάμπα τα τιμάμε. Τζάμπα τα αναφέρουμε. Είμαι από αυτούς όμως που πιστεύω ότι στις καρδιές των απλών ανθρώπων υπάρχει ακόμα η πατρίδα, τα ιερά, τα όσια. Οι φίλοι μας, μωρέ, αυτοί εδώ, οι χιλιοδοξασμένοι που τόσες και τόσες φορές, αυτή η φίλη χρειάστηκε να αποδείξει μια χούφτα Έλληνες κάθε φορά τη δύναμή της, την αντριοσύνη της και τη λεβεντιά της. Από την αρχαιότητα μέχρι τα σήμερα. Από τότε που πολεμούσανε τους Πέρσες και μετά όλους τους αγώνες που έδωσε ο Ελληνισμός. Ναι, γιατί ο Ελληνισμός ξέρει να παλεύει. Ξέρει να παλεύει και στην ειρήνη, ξέρει να παλεύει και στον πόλεμο, ξέρει να αντέχει και στη σκλαβιά. Ναι. Πρέπει όμως αυτές τις ώρες και αυτές τις στιγμές να σκεφτούμε και τα λάθη που κάναμε. Γιατί κάναμε πολλά λάθη. Και το μεγαλύτερο λάθος είναι η διχόνοια. Το χειρότερο, η χειρότερη αμαρτία αυτής της φυλής, αυτής της πατρίδας, αυτού του έθνους, είναι η διχόνοια. Η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή που θέλει να το δώσει στον καθέναν. Και το λέει πάρτο κι εσύ, πάρτο κι εσύ. Και πολέμα ο ένας τον άλλον. Γιατί μωρέ να πολεμάμε ο ένας τον άλλον. Πάνω πετάνε τα στρατιωτικά αεροπλάνα. Πόση αντριοσύνη δείχνουν κάθε μέρα στο Αιγαίο μας για να απαντάνε σε όποιον θέλει να επιβουλεύεται αυτόν τον τόπο. Αυτή λοιπόν η διχόνοια να μην ξαναμπεί στη φυλή μας, γιατί βλέπω αυτές τις μέρες ότι ξαναρχίζουμε να πολεμάμε ένας τον άλλον. Τώρα δε για ό,τι πιο γελίο μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος. Για ένα θέμα ιατρικό, το κάναμε ιδεολογία, το κάναμε σπουδαίο και αρχίζουμε λοιπόν και βασανιζόμαστε και αρχίζουμε και πολεμιόμαστε. Αντί να σκεφτούμε ότι η αγάπη, η ενότητα και η ομόνοια μπορεί να νικήσει τα πάντα. Κάτι ήξερε εδώ ο Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος τόσο πολύ πολέμησε τη διχόνοια και τόσο σκληρά αναφέρθηκε σε αυτήν τη διχόνοια εκείνης της εποχής, που έφτασε πού, σε ποιο σημείο η διχόνοια? Να φυλακίσει το Θοδωρή Κολοκοτρώνη, πιο το λιοντάρι της του Μοριά, να το φυλακίσει, να εδώ στην στη Ρούμελη να δικάζουμε, σε εδώ στην περιοχή στο Αιτωλικό, να δικάζουμε τον άλλο, το άλλο λιοντάρι της Ρούμελης, τον Καραϊσκάκη. Γιατί είχαμε κακία, γιατί είχαμε φιλοδοξίες, γιατί. Χρόνια πολλά πατρίδα, χρόνια πολλά Ελλάδα, σ' αγαπάμε και θα σ' αγαπάμε για πάντα. Μη κοτεύετε, τούτε εδώ η πατρίδα είναι καταδικασμένη να αντέξει. Γιατί τη διάλεξε η ιστορία, γιατί τη διάλεξε ο Θεούλης, γιατί τη διάλεξε η γεωγραφία.